Αγαπητοί φίλοι και φίλε, καλησπέρα. Εκ μέρου του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλιντικού τη περιοχή, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που μα καλέσατε σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Θα προσπαθήσω και εγώ να συμβάλλω με σκέψεις σκέψει στη σημερινή συζήτηση. Ο κλάδο του φαρμάκου στην περιοχή μα αριθμεί 8 βιομηχανίε με σύνολο εργαζομένων περίπου 1.500, στην πλειοψηφία του γυναίκε. Εδώ μπορεί να συναντήσει κανεί κάθε μορφή εργασιακή σχέση, οι λεγόμενε εργολαβίε, δηλαδή η ενοικία σε εργαζομένων χωρί δικαιώματα, έχουν επεκταθεί σε όλο τον κλάδο, ακόμα και σε εργοστάσια που μέχρι πρώτη δεν χρησιμοποιούσαν. Σε αυτό το μεγάλο τμήμα εργαζομένων κυριαρχεί η ανασφάλεια, η πολύ χαμηλή μισθή, οι απλήρωτε άδειε, τα δώρα και τα επιδόματα. Οι συμβάσει είναι ω επιτοπλίστων δωμαδιάτικε ή μηνιάτικε. Υπάρχουν εργαζόμενε στον κλάδο που έχουν κλείσει ακόμα και δύο, και δύο τριετίε και παρόλα αυτά δεν γίνονται αορίστου χρόνου. Σε ορισμένα εργοστάσια του κλάδου, επικρατεί μεγάλη εντατικοποίηση με 12 ώρα και εργασία τα Σαββατοκύριακα. Σε όλου του χώρου, παρουσιάζονται κυρίω στι γυναίκε πολλά μειοσκελετικά προβλήματα στα χέρια, στη μέση και αλλού από συνεχεί και επαναλαμβανόμενε κινήσει στη συσκευασία και την παραγωγή των προϊόντων. Γενικότερα, επειδή οι συναδέλφοι στον κλάδο είναι και σύζυγοι και μητέρε, στην ουσία δεν έχουν χρόνο ξεκούραση, αφού παράλληλα φροντίζουν τι οικογένειέ του. Βασικό πρόβλημα στον κλάδο είναι πω από το 2010 και μετά οι βιομήχανοι δεν υπογράφουν κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που του έδωσαν διαχρονικά οι κυβερνήσει με του νόμου που ψήφισαν. Τα προβλήματα αυτά εντάθηκαν το τελευταίο χρόνο με την πανδημία, η οποία αξιοποιήθηκε για να χτυπηθούν ακόμα περισσότερο τα δικαιώματά μα. Σε ορισμένα εργοστάσια δεν πληρώνουν τι ημέρε που οι εργαζόμενοι βγαίνουν σε καραντίνα. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα προστασία, η κάθε εργοδοσία κάνει κυριολεκτικά ό,τι θέλει. Αποτέλεσμα είναι ορισμένοι χώροι να γίνονται πραγματικά αιστείε υπερμετάδοση του κορονοϊού. Στα μέτρα που εμεί ζητάμε είναι να γίνονται μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη και έξοδα φυσικά τη εταιρεία, να δίνονται απολυματικά γάντια, μάσκε και άλλα μέσα ατομική προστασία, να βγαίνουν σπαστά διαλύματα οι εργαζόμενοι για να μην υπάρχει συγχρονισμό, να μην γεμίζουν τα λεωφορεία άνω του 50%, να πληρώνονται όσοι εργαζόμενοι νοσούν ή βρίσκονται σε καραντίνα, να βγουν εκτό παραγωγή συνάδελφοι με προβλήματα υγεία ανεξάρτητα από την κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει τι ευπαθεί ομάδε, αλλά και άλλα διάφορα ε, κατά μέρου ζητήματα. Το Συνδικάτο μα από την αρχή τη πανδημία έκανε μια σειρά πανευάσει. Απαιτήσαμε τα παραπάνω μέτρα προστασία και σε πολλέ περιπτώσει τα κερδίσαμε. Αυτό δείχνει ότι μόνο με συλλογικό και οργανωμένο αγώνα μπορούμε να κερδίσουμε. Το ίδιο διάστημα που εργαζόμενοι δεχόμαστε επίθεση στα δικαιώματα, την υγεία και τη ζωή μα, ο κλάδο παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη. Θα σα αναφέρω ορισμένα μόνο στοιχεία που τα αποδεικνύουν. Πρώτον, το 2019, οι πωλήσει φαρμάκου σε φαρμακεία, φαρμακαποθήκε, νοσοκομεία παρουσίασαν άνοδο. Ενώ οι εξαγωγέ εκτινάθηκαν κοντά στα 2 δι ευρώ. Δεύτερον, στο πρώτο εξάμεινο του 2020, οι εξαγωγέ φαρμάκου παρουσίασαν αύξηση περίπου στο 60% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Τρίτον, το φάρμακο παραμένει σταθερά το δεύτερο εξαγώγημο προϊόν τη ελληνική μεταποίηση μετά τα πετρελαιοειδή, με το ποσοστό συμμετοχή του στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών να ξεπερνά το 6%. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν, δείχνουν, ότι ούτε την κρίση, ούτε την πανδημία περνάμε το ίδιο όλοι μαζί, εργαζόμενοι και βιομηχανοί, όπως θέλουν να μας πείσουν κάποιοι. Γιατί ένα χρόνο μετά, η κατάσταση στο νοσοκομείο και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή, αντί να γίνεται καλύτερη, χειροτερεύει. Οι χώροι δουλειά είναι τελείως αθωράκιστοι μπροστά στο τρίτο κύμα της πανδημίας, με δεκάδες εργαζόμενους να αρρωσταίνουν καθημερινά και να διασπείρουν τον ιό στον τόπο κατοικίας. Γι' αυτό το λόγο και για τα παραπάνω ζητήματα, το Συνδικάτο μα από την πρώτη στιγμή μπήκε στην πρωτοβουλία που ξεκίνησε το φθινόπωρο για τη διεκδίκηση μέτρων ενίσχυση στο νοσοκομείο τη Θήβα και των δομών πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία τη περιοχή. Γιατί πιστεύουμε στο κεντρικό σύνθημα, όπω προείπε πριν και ο συνάδελφο, ότι η υγεία δεν είναι κόστο, είναι ανάγκη. Η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να, πρέπει να συνεχιστεί ακόμα πιο δυναμικά. Γι' αυτό και το Συνδικάτο μα θα στηρίξει με όλε του τι δυνάμει κάθε μορφή κινητοποίηση όπως αυτή που οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή για τις 24 του μήνα στη Φίβα. Σας ευχαριστώ.